πρεμιέρα σήμερα στη ΓΑΜΑ Εθνική με το παιχνίδι Αστέρας Βάρης ΑΟ Θήβα. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα από το προπονητή της Θήβας, τον κύριο Μεσολόγη. Ναι, καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τις διοικήσεις και τον κόσμο που παρέχεται να παρακολουθήσει τη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια η οποία δεν βρισκόμαστε σε σημείο αφετηρίας αυτό που θα θέλαμε σαν μια κανονική ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουμε παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, δεν έχουν σωματωθεί ακόμα στην ομάδα. Έχουμε κάποια προβλήματα καθημερινής πίσωσης και λειτουργίας όσον αφορά την ομάδα της μετάβαση από το τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος πέρυσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και κατέλαβε υψηλές θέσεις στη βαθμολογία στο γήπεδό του, να προσαρμόσουμε ένα πρόσωπο ανάλογο και ανταγωνιστικό που νομίζω ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, θα ήθελα να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσω μια φάση που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και με την βοήθεια του ΑΕΡΑ, χωρίς να έχει κάποια σημαντική ευκαιρία, να εξαιρέσω ένα σούτ του ψυχολιού σε μια στατική φάση, αν δεν κάνω λάθος, από τον αντίπαλο. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, ήταν η μόνη φάση που αδρανήσαμε. Έγινε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο αντίπαλος είχε την μπάλα και ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ανακόψει τη μετάβαση αυτή που γινόταν, την αφήσαμε με αποτέλεσμα να βρεθεί σε θέση βολής ο σκόρερ και να πετύχει ένα κρύο γκολ που φάγαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε νωρίς να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρουμε λίγο την ομάδα γιατί αρκετά παιδιά δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλαμε να είναι λόγω της αργοπορίας που έχουν έρθει στην ομάδα. Με τη βοήθεια πάλι του ΝΑΡΕ είχαμε και εμείς την πρωτοβουλία, θα έλεγα, των κινήσεων χωρίς να γίνονται κάποιες σημαντικές ευκαιρίες. Και περιμέναμε και εμείς να μας δοθεί κάποια ευκαιρία μέσα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Δυστυχώς δεν έγινε. Μείναμε και με την αποβολή με 10 παίκτες που είχαν γίνει αλλαγές και μας δυσχέρωνε πιο πολύ το έργο. Και φάγαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στον αντίπαλο για την νίκη του. Πραγματικά σε αυτή την κατηγορία πρέπει να προσέξει λεπτομέρειες. Όποιος είναι κοντά στις λεπτομέρειες θα είναι και πιο κοντά στη νίκη. Δυστυχώς κάποιες στιγμές προσεξίας στον αγωνιστικό χώρο μας τύχησαν και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά έχουμε στον χρόνο. Να περάσουμε στο προπονητή του Αστέρα Βάρη, στον κύριο Καβάση Γιώργο. Coach, ξεκινήσατε με το δεξί σήμερα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που ξεκινάει σήμερα. Καταρχήν, καλησπέρα από μένα. Να ευχηθώ και εγώ σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό. Όλα τα άλλα έρχονται και φτιάχνονται και έρχονται. Από εκεί πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς όπως εγώ το φανταζόμουν να το περίμενα, δηλαδή παίζουμε στην έδρα μας, πρώτη αγωνιστική, πάντα υπάρχει το άγχος. Ειδικά νομίζω φέτος είμαστε σε έναν όμιλο που είναι άκρος ανταγωνιστικός. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία θα είναι αδύναμη. Όλα τα μάτς θα κρίνονται στις λεπτομέρειες, θα συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο. Ευτυχήσαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο που θεωρώ ήταν ένα ημίχρονο με πάρα πολύ μεγάλο κρεμισμό την περιοχή μας. Πιθανολογώ μας επηρέασε και το άγχος του υπεδούχου. Να ευχηθήσουμε το 45, που είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο ακριβώς πριν τη λήξη του ημιχρόνου, να εκμεταλλευτούμε μια αδράνεια του αντιπάλου και να προηγηθούμε. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, βελτιωθήκαμε θεωρώ με την μπάλα στα πόδια στην κατοχή. Κλείσαμε τους χώρους, προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε το σκορ μέσα στο μάτς και την κατάλληλη στιγμή να βρούμε κάποια τυχόν πάλι κενό στον αντίπαλο και να χτυπήσουμε σε κάποια αντίθεση. Αυτό έγινε στο τέλος, πάλι σε κομβικό σημείο.
Οπότε κάπου εκεί θεωρώ ότι τελείωσε και το μάτς. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλή συνέχεια στον αντίπαλο και να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον ποδοσφαιριστή της Θήβας, τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα και ποιος είναι ο στόχος της ομάδας φέτος στη Γάμα Εθνική. Καλησπέρα. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ στους υγεία, όσους απαρτίζουν τη Γάμα Εθνική. Όσο για το μάτι σήμερα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε, θεωρώ, καλά για εμάς. Πιστεύω ότι δεν απειληθήκαμε καθόλου. Στη διάρκεια του πρώτου χρόνου, αν εξαιρέσουμε, όπως είπε και ο κόουτς, μια φάση και με το ψυχογείο. Φάγαμε ένα κρύο γκολ σε ένα σημείο το οποίο πονάει και είναι στιγμή η οποία θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Στη μετάβαση, ίσως θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα φάουλ εκεί πέρα και να σταματήσουμε τη φάση. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χριστόφορης, ο αντίπαλος, είχαμε και τον αέρα εκεί πέρα μας. Ωστόσο, δεν δημιουργήσαμε τις φάσεις αυτές που θέλουμε να δημιουργήσουμε για να φέρουμε το μάτι στα ίσα. Εντάξει, μετά φάγαμε μια κόκκινη κάρτα, το παιχνίδι μετά ήταν πολύ δύσκολο για την αποβολή. Και στο τέλος πάλι σε μια μετάβαση, εγώ όλη η ομάδα είχε ανέβει μπροστά, έφυγαμε και το δεύτερο. Τώρα, όσον αφορά το στόχο της ομάδας, η ομάδα είναι νεοφώτιστη. Δεν μπορεί να είναι άλλος από το να διεκδικήσει κάθε παιχνίδι ό,τι μπορεί να πάρει, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Περάσουμε και στο ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρης, το Θανάση Μάκο, από τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας και την πρώτη νίκη τη σεζόν. Καλησπέρα για μένα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, σε όσους απαρτίζουν αυτές τις ομάδες που κάνουν την προσπάθειά τους σε αυτό το σχολείο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Και συγκεκριμένα και στον αντίπαλο, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που ξέρω ότι κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Έστω και την τελευταία στιγμή προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι καλό και πραγματικά τους εύχομαι ότι καλύτερο. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, η ομάδα μου ευτύχησε να κερδίσει και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Ήταν μια πρεμιέρα και αυτό ήταν το ζητούμενο. Δυστυχώς δεν ήμασταν καλοί, δεν θέλουμε να πατούμε. Ξέρουμε ότι έπρεπε να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά μέσα από τα αποτελέσματα θα έρθει και η ψυχολογία, θα δημιουργηθεί και η ομοιογένεια. Και νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Κρατάμε τους 3 βαθμούς και έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε στην εικόνα μας και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι έγινε ένα νευρικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι μονομαχιών και κέντρου. Δεν βοήθησε και ο αέρας, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μου ευτύχησε σε κάποιες λεπτομέρειες να είναι πιο αποτελεσματική και να πάρει τη νίκη. Να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες. Είμαστε παρακολουθούμε.